Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα καταψηφίσω το νομοσχέδιο και όλα τα άρθρα. Αλλά θα ψηφίσω, εφόσον έρθει προς ψήφιση, την τροπολογία για την αποτέφρωση των νεκρών. Για τους εξής λόγους. Πρώτον, το πρώτο άρθρο ορίζει ότι τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα ψηφοδέλτια κατά την σύνταξη των αποτελεσμάτων για τον καθορισμό του εκλογικού μέτρου και την κατανομή των εδρών. Το σκεπτικό της κυβέρνησης είναι ότι έτσι γινόταν πάντα, έως ότου εκδόθηκε το 2005 η απόφαση υπαριθμών 12 του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, που τα θεώρησε έγκυρα. Σας θυμίζω ότι το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο προβλέπεται στο άρθρο 100 του Συντάγματος και δεν απέχει πολύ από το Συνταγματικό Δικαστήριο που η κυβέρνηση και το κόμμα σας φιλοδοξεί να καθιερώσει με την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η παράγραφος 4 του άρθρου 100 ορίζει ότι οι αποφάσεις του δικαστηρίου αυτού είναι αμετάκλητες. Ιδού λοιπόν η κυβέρνησή σας με νόμο προσπαθεί να υπερκεράσει αμετάκλητη απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Τι θα κάνει στο μέλλον το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο? Θα καταπιεί γελιοποιούμενο την απόφαση του 12 ή θα επιμείνει όπως οφείλει κατά τη γνώμη μου στην απόφαση και θα ακυρώσει δεκάδες εκλογικά αποτελέσματα? Τις τελευταίες εβδομάδες ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Παπαλιγούρας, ομιλεί συνεχώς για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Η υπόλοιπη κυβέρνηση όμως εργάζεται πυρετοδός για να την περιορίσει και να την υπονομεύσει. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας εκφράζει την απαράδεκτη άποψη ότι τα δικαστήρια δεν μπορούν να αποφαίνονται για μισθολογικές αδικίες. Ο Υπουργός Πεχοδέα αμφισβητεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο πρώην Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης καταφέρεται κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Μια και το άρθρο 1 ανατρέπει την αμετάκλητη απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου, σας ερωτώ, δεν θα έπρεπε σήμερα να προσυπογράφει το νομοσχέδιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης? Εγκρίνει ο κύριος Παπαλιγούρας τη γελιοποίηση και περιθωριοποίηση του Ειδικού Δικαστηρίου? Πού είναι αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Δικαιοσύνης? Δεν όφιλε να αντιδράσει στην νομοθετική πρωτοβουλία του κυρίου Παυλόπουλου? Αλλά και κάτι άλλο. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ωφελήθηκαν από την απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου δεν θα έπρεπε τώρα να είναι εδώ να υποστηρίξουν αυτή την απόφαση? Κύριε Φουντουκίδου, παραιτήθη, συγγνώμη. Λοιπόν, σας ερωτώ, οι βουλευτές που ωφελήθηκαν, αυτοί τουλάχιστον από τη δική σας παράταξη, της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα έπρεπε εδώ να υποστηρίξουν την απόφαση που τους έφερε στη Βουλή? Διαμαρτύρομαι όμως, κύριοι συνάδελφοι, και ως πολίτης. Το Σύνταγμα, στην παράγραφο 5 του άρθρου 51, με αναγκάζει να ασκήσω το εκλογικό μου δικαίωμα. Ο μόνος τρόπος, συνεπώς, να αποδοκιμάσω τα κόμματα, όλα τα κόμματα, αν κανένα δεν μου αρέσει, είναι να ψηφίσω λευκό. Διότι αν αντίθετα δεν υπήρχε υποχρέωση να ψηφίσω, ο προφανής τρόπος αποδοκιμασίας όλων των κομμάτων θα ήταν η αποχή. Εάν δηλαδή δεν μ' άρεσε κανένα κόμμα, θα έλεγα δεν πάω να ψηφίσω. Αλλά αυτή από το Σύνταγμα η αποχή μου απαγορεύεται. Δεν δέχομαι λοιπόν ότι το λευκό ψηφοδέλτιο διαμαρτυρίας θα έχει την ίδια τύχη με το άκυρο ψηφοδέλτιο. Δεν το δέχομαι αυτό. Ότι η ψήφος μου δεν έχει συνέπειες, είναι σαν να μην είχα ψηφίσει. Δεν δέχομαι ότι ο νόμος μπορεί να με υποχρεώσει να δώσω θετική ψήφο. Δεν δέχομαι τον περιορισμό της ελευθερίας μου. Καταψηφίζω συνεπώς το άρθρο 1, που μπορεί μεν να βολεύει τα κόμματα, αλλά πλήττει την ελευθερία των πολιτών και εξευτελίζει τη δικαιοσύνη. Η μόνη μου ελπίδα είναι ότι τα δικαστήρια, ελληνικά και ευρωπαϊκά, θα επαναφέρουν στη τάξη για άλλη μια φορά τον εισηγητή της ρύθμισης, τον κύριο Παυλόπουλο. Στο φάντασμα του βασικού μετόχου πιστεύω και ελπίζω να προσθεθεί και το φάντασμα των λευκών ψηφοδελτίων. Μια πληρέστερη νομική υποστήριξη της ανάγκης συνυπολογισμού των λευκών ψηφοδελτίων περιλαμβάνεται σε άρθρο του κυρίου Στεφανάκη που δημοσιεύθηκε στην Ελευθεροτυπία της 10ης Οκτωβρίου 2005.
καταθέτω το δημοσίευμα στα πρακτικά.